Μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού είναι Οκτώβριος και στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Ευρωκλινική οργάνωσε μια δράση πρόληψης για τις γυναίκες των χωριών της Λέσβου. Μετά την Άντισσα, το Σαββατοκύριακο, οι κινητές μονάδες της αντικαρκινικής εταιρείας που συμμετείχαν στη δράση επισκέφτηκαν τον Πολυχνίτο, όπου και εκεί γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Κάνετε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Από ποια ηλικία? Τα 50. Ένα άγχος έχω πάντα, το άντοτε ένα άγχος. Πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό όταν άκουσα ότι θα έρθετε ήταν γιατί επιλέξατε τη Μυτιλίνη και γιατί τον Πολυχνίτο. Πρώτον, γιατί είμαι Πολυχνιάτης. Δεύτερον, γιατί η Μυτιλίνη είναι όντως ένα πολύ παθενησί. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και με το μεταναστευτικό, αλλά αυτό που ήταν η θριαλίδα για μένα ήταν αυτό που έγινε και με τα Βατερά το καλοκαίρι. Και επειδή η αντικαρκινική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά και οι άνθρωποι του κέντρου μαστού κάνουν πάντα εξορμήσεις, φέτος είπαμε να έρθουμε εδώ. Διαλέξαμε δύο μέρη απομακρυσμένα, την Άντισσα και τον Πολυχνίτο. Και δεν σας κρύβω ότι έχουμε εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε για εκατοντάδες μεστογραφίες. Ο κόσμος το αγκάλιασε από την πρώτη μέρα. Ήρθανε, κλείστηκαν τα ραντεβού. Από την πρώτη μέρα αναγκαστήκαμε και φέραμε και δεύτερη μονάδα. Είναι η πρόληψη σώζει, ο κόσμος το έχει ανάγκη, η Ευρωκλινική είναι εδώ για να το προσφέρει. Από ό,τι μάθαμε υπάρχει και κόστος, δεν υπάρχουν συμβάσεις στη Μυτιλίνη που έχει μαστογράφους, δεν έχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, άρα ο κόσμος το σκέφτεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εδώ σαν Ευρωκλινική, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να επιστρέφουμε στην κοινωνία. Οι εταιρείες που πετυχαίνουν πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία και είναι το μίνιμουμ, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Απλά γιατί μπορούμε να το κάνουμε. 14 Σεπτεμβρίου κλείσαμε το ραντεβού. Το είχαμε μάθει την προηγούμενη μέρα από μια ανάρτηση στο ίντερνετ και κατευθείαν πήραμε τηλέφωνο και κλείσαμε ραντεβού. Εσείς κάνετε κάθε χρόνο μαστογραφία έτσι όπως πρέπει? Όχι, όχι. Πέρυσι έκανα πρώτη φορά και φέτος είχα πρόγραμμα να κάνω και με δόθηκε ευκαιρία τώρα με αυτό την Ευρωκλινική που ήρθε εδώ στον τόπο μου. Γιατί δεν κάνατε? Από φόβο. Ο υπέρηχος μαστού γίνεται από τα 24 έτη και έπειτα κάθε έτος. Και η μαστογραφία στα 35 με 38 έτη κάνουμε την πρώτη μαστογραφία αναφοράς και από τα 40 κάθε έτος. Νέες γυναίκες δεν είναι ότι δεν κάνουν τη μαστογραφία επειδή υπάρχει ακτινοβολία όπως νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Δεν κάνουν μαστογραφία διότι ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός, οπότε δεν έχουμε καλή εικόνα. Ο υπέρηχος μαστού που δεν έχει καθόλου ακτινοβολία μπορεί να γίνεται και μας βοηθάει για μια γυναίκα νέα με πυκνό μαστό να έχουμε ξεκάθαρα ένα μαζικό αδένα και να βλέπουμε οποιοδήποτε ογκίδιο ή κίστη υπάρχει. Οι άντρες κάνουν μαστογραφίες? Οι άντρες κάνουν μαστογραφίες κάποιες φορές και είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, γιατί ο καρκίνος μας του μαστού στους άντρες υφίσταται, είναι βέβαια σπάνιος, αλλά είναι πολύ επιθετικός. Γιατί? Διότι οι άντρες δεν υπάρχει πρόληψη για τους άντρες, είναι ένα ταμπού για τους άντρες να πάνε να εξεταστούν και φτάνουν σε εμάς όταν είναι ήδη αργά, όταν δηλαδή ψηλαφάνε κάτι και έτσι αρχίζουμε και ψάχνουμε. Βέβαια είναι αντιμετωπίσιμο, αλλά καλό θα ήταν να ευαισθητοποιηθούν και οι άντρες. Ήρθαμε για διακοπές και παραμένουμε ακόμα όσο είναι καλός ο καιρός. Βρήκατε την ευκαιρία. Βρήκατε την ευκαιρία, ναι. Και το τεστάρισμά σας. Οπωσδήποτε, ναι. Κάνετε κάθε χρόνο? Ναι. Mm-hmm. Από τι ηλικία ξεκινήσατε? Τώρα, να πούμε, 45, 50, τώρα δεν το θυμάμαι και ακριβώς, απλώς ελέγχω την κατάσταση, όπως και τεστ παπ και τα λοιπά. Το βασικό παράπονο των κατοίκων ποιο ήτανε? Ότι ακριβώς είναι πολύ απομακρυσμένα και άρα είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση σε μαστογράφους, στους γιατρούς, στο νοσοκομείο. Φυσικά το κόστος και η αλήθεια είναι ότι όταν πας στην πόρτα τους για να κάνεις τις εξετάσεις είναι πολύ πιο εύκολο. Έχει να έρθουν χρόνια εδώ να μας κάνουν κάτι, να μας εξετάσουν. Πόσα χρόνια έχει έρθει μια φορά και μας κάναν μια μαστογραφία? Τίποτα. Τώρα όλος ο κόσμος τα ραντεβού συνέχεια. Τοποθετείται η κυρία, ξεκινάμε με τον ένα του μαστό, ακτινοβολούμε από εδώ πέρα πίσω και μετά το βάζουμε σε αυτό εδώ το μηχάνημα και παίρνουμε την εικόνα. Και περνά αυτή είναι η διαδικασία, δηλαδή για τον κάθε μαστό. Πόση ώρα είναι περίπου? Είναι γύρω στα 10 λεπτά όλη η εξέταση. Είναι ανώδυνη η εξέταση?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το μαστό που έχει κάθε κυρία. Εξαρτάται από την πυκνότητα, εξαρτάται από την ηλικία της. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Οπότε εσείς απλά κάνετε την εξέταση και μετά περνάει στον ακτινολόγο. Μετά πάει στον γιατρό, ο οποίος κάνει την γνωμάτευση. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι κλινική εξέταση του μαστού. Αρχικά κάνουμε ψηλάφιση των μαστών και της μασχαλίας χώρας και ακολουθεί η περιγραφική εξέταση. Γιατί η μαστογραφία πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται και από υπέρηχο? Δεν θα πρέπει να πούμε κάναμε υπέρηχο και δεν θα κάνουμε μαστογραφία, γιατί υπάρχουν κάποια ευρήματα, όπως είναι οι αποτιτανώσεις, που δεν φαίνονται στον υπέρηχο και πρέπει να τα δούμε στη μαστογραφία. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να κάνουν, καλό θα ήταν να κάνουν και τα δύο, αν υπάρχει δυνατότητα. Το εξέταση μαστού γίνεται με τρεις τρόπους. Μπροστά στο καθρέφτη, μέσα στο μπάνιο και ξαπλωτή. Μπροστά στο καθρέφτη κοιτάμε εκτός των άλλων κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο μαστό, που μπορούν να προκύψουν όλο αυτό το διάστημα. Το χέρι του μαστού που θέλουμε να εξετάσουμε μπαίνει πάντα πίσω από το κεφάλι, ώστε να απλώσει καλύτερα ο μαστός πάνω στο θώρακα. Αργότερα, με κυκλοτηρείς κινήσεις, με τα ακροδάχτυλά μας, πάμε από τη θηλή σιγά σιγά προς την περιοχή, την περιφέρεια του μαστού, ώστε να εξετάσουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι καινούργιο ή οτιδήποτε. Ωστόσο, ο μαστός γνωρίζουμε ότι έχει και κάποια αδενώματα, τα οποία πολλές φορές μπερδεύουν τις γυναίκες. Όχι μόνο τις μπερδεύουν, τις φοβίζουν κιόλας. Γι' αυτό είναι και ένας τρόπος, ένας λόγος που αποτρέπει τις γυναίκες να κάνουν την αυτοψηλάφιση. Αυτά τα αδενώματα ουσιαστικά δεν είναι κάποια σημεία του μαστού που είναι φυσιολογικά και η γυναίκα, γνωρίζοντας, κάνοντας την αυτοψηλάφιση, ξέρει ότι αυτά τα πράγματα πάντα υπάρχουν εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο μας φοβίζει, είναι φυσιολογικό. Ο μαστός είναι ένας αδένας που παράγει γάλα. Αυτά τα σημεία τα οποία είναι λίγο πιο σκληρά είναι φυσιολογικά να υπάρχουν οπότε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γνωρίζοντας και κάνοντας την αυτοψηλάφιση και την αυτοεξέταση, ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα παραμένουν σταθερά. Και αυτός είναι ο σκοπός. Να γνωρίζουμε το μαστό μας, να ξέρουμε τι είναι φυσιολογικό, οπότε σε κάθε επόμενη εξέταση να ξέρουμε ότι αυτό είναι σταθερό και δεν χρειάζεται να παρεκκλωβόμαστε. Μια γυναίκα έρχεται σε εσάς περισσότερες φορές λόγω ψηλάφισης ή λόγω υπερήχου? Οι γυναίκες που έρχονται συνήθως στο εξωτερικό ιατρείο μαστού, συνήθως έρχονται για κάτι καλό. Δηλαδή, ή θα πονάει ο μαστός, ή θα υπάρχει κάποιο μόρφωμα, ή μπορεί να υπάρχει κάποιο έκρημα από τη θηλή. Και το υπόλοιπο 20-30% είναι για γυναίκες οι οποίες έχουν όντως κάποιο πρόβλημα ή να δείξουν τις μαστογραφίες τους για τον προληπτικό τους έλεγχο. Κάθε χρόνο? Ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι. Από πόσο χρόνο ξεκίνησε? Πριν μια δεκαετία. Θα δίνετε κάποια συμβουλή στις γυναίκες που φοβούνται να κάνουν? Εγώ θα ήθελα όλες οι γυναίκες να κάνουν μαστογραφία, αυτά που μπορούμε και πρέπει να γίνονται. Είναι η δική μου η γνώμη. Τώρα καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Γυρί να είστε ό,τι μπορείτε να κάνετε για το χωριό μας. Η πρόληψη σώζει όσο το δυνατόν, λοιπόν, συχνότερα κάνει κανείς τις εξετάσεις του, τόσο το καλύτερο. Τα πράγματα όσο πάει χειρότερα γίνονται. Όσο πάει να πηγαίνω να κάνω μεσογραφία, γιατί χίλια δυο γίνονται και ακούς.